Προβλήματα ακόμα και στα καύσιμα και τα οχήματά του αντιμετωπίζει ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας, καθώς τα λιγοστά χρήματα που υπάρχουν σε ειδικό κωδικό για την πληρωμή των καυσίμων δεν επαρκούν για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών. Συνέπεια, η οικονομία στα καύσιμα να είναι μονόδρομος και με τη βενζίνη να μπαίνει με το σταγονόμετρο στα οχήματα του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι, το οποίο καλύπτει μόνο τις έκτακτες ανάγκες μέχρι ότου βρεθεί λύση με την προμήθεια βενζίνης. Είμαστε από ένα πολύ μικρό χωριό στις Κάτω Πουλιές. Έχουμε πολλά προβλήματα από το σεισμό, έχουν απομακρυνθεί οι κάτοικοι. Οι λιγοστοί που έχουμε μείνει, γύρω στους 10 με 15 κατοίκους. Ενώ αποβλέπουμε στην βοήθεια στο σπίτι, παρόλα αυτά σήμερα τους καλέσαμε για μια απλή ενέργεια να μας κάνουν τα εμβόλια στους ηλικιωμένους γονείς μας, ναι. Και μας είπαν ότι δυστυχώς δεν μπορούν να έρθουν γιατί δεν υπάρχει βενζίνη για να μετακινηθεί το όχημα, γιατί δεν έγινε έγκαιρη υπογραφή σύμβασης με το βενζινάδικο. Αυτό το πράγμα τώρα φαίνεται βαρύ πράγμα. Να μην έχουν κάψιμα να τρυπηθεί τον άνθρωπο. Ένα γέρο άνθρωπο, ένα στενοχωριό, ένα απλό πράγμα σου λέω. Και θέλει μια βοήθεια. Πώ θα πάνε να το βοηθήσουν, να μην έχουν κάψιμα να πάρει. Καταστάσει οι οποίε έχουν δημιουργήσει κλίμα ανασφάλεια στα χωριά και στα άτομα τη τρίτη ηλικία. Πρέπει να μπουν προτεραιότητε. Πιστεύω ότι ο βοήθεια στο σπίτι είναι σοβαρή άμεση προτεραιότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, λόγω των προβλημάτων στην προμήθεια καυσίμων για τα οχήματα του Δήμου, δίνεται προτεραιότητα στις ανάγκες μετακίνησης των απορριμματοφόρων. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Δυστυχώς ακόμα τα χειρότερα έπονται. Εδώ είχε έρθει σε οικίσκους και αυτό το βάλτο το θέμα πριν 5 μήνες και πήραν από τους γέρους ένα σωρό χαρτιά. Κάναμε στους γονείς μας για να τους πάνε στη Γαρίπα που έχουν ένα κέντρο ημερήσιας φροντίδας. Να τους παίρνει κάθε μέρα λεωφορείο, να τους πηγαίνει, να ξυπηρετούνται, να φεύγουν από τους οικίσκους λίγο. Δυστυχώς, μόνο στα χαρτιά έμεινε. Μας λένε ότι θα μας αφήσουν στη μοίρα μας τουλάχιστον για μία εβδομάδα. Και κυρίως για τη δική μας την ασφάλεια και για τη δική μας τη σιγουριά. Νιώθουμε εγκαταλελειμμένοι. Την επόμενη εβδομάδα δρομολογείται λύση, δηλώνει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Είναι σε διαδικασία εξέλιξης ένας ανοιχτός διαγωνισμός πληροδοτικός για την προμήθεια των καυσίμων. Υπάρχει γνωστή γραφειοκρατία των διαγωνισμών και για ένα διάστημα μέχρι τη Δευτέρα θα έχουμε ένα μικρό πρόβλημα όσον αφορά την προμήθεια βενζίνης. Η βενζίνη που έχουμε λίγη είναι για έκτακτα περιστατικά στη βοήθεια στο σπίτι. Και ενώ ο σχετικός διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να μην χαθεί άλλος πολύτιμος χρόνος, ο Δήμος θα προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση για την προμήθεια καυσίμων.